ένα κορίτσι μόλις 17 χρονών και όμως έχει αγγίξει την κορυφή του αθλήματός της. Πάνω απ' όλα όμως είναι ένα κορίτσι κόσμημα για το ήθος, την προσωπικότητά της και βέβαια την αθλητική της παρουσία. Ο λόγος για την Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης Κρίστη Γιαλαμά, που αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας και θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα αυτό, γιατί η Ελλάδα δεν είχε εμφανιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες σαν ομαδικό άθλημα, γιατί συνήθως το ντουέτο παίρνει την πρόκριση εδώ και 17 χρόνια, από το 2004. Και πιστεύουμε ότι ήταν η καλύτερη ανταμοιβή που μπορούσαμε να πάρουμε για τους σκόπους μας, 3 χρόνια τώρα. Η τρίτη θέση ήταν εκεί που στοχεύαμε, δηλαδή αυτό ήταν ο στόχος μας. Πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρναμε, απλά είχαμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί οι χώρες που ανταγωνιζόμασταν, η Αμερική και η Γαλλία κυρίως, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε δυσκολευτήκαμε αρκετά, αλλά πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα για την Ολυμπιάδα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να δείξουμε ότι το αξίζουμε να είμαστε στην Ολυμπιάδα. Θα κάνουμε την καλύτερη προετοιμασία που μπορούμε για να το δείξουμε αυτό και ελπίζω να πάμε καλά και να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι μεγάλη μου τιμή και νιώθω πολύ περήφανη που μπορώ να εκπροσωπώ όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Κρήτη που είναι η πατρίδα μου ουσιαστικά. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη και πιο περήφανη για τη δουλειά μου και για τα αποτελέσματά μου. Πριν το προολυμπιακό τουρνουά στη Βαρκελόνη και την Ολυμπιακή πρόκριση υπήρξε το ασημένιο μετάλλιο στο κόμπο για την Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια στη Βουδαπέστη. Και αυτό ήταν μεγάλο κατόρθωμα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει ξαναβρεθεί για πολλά χρόνια στο βάθρος σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πόσο μάλλον σε ομαδικό άθλημα. Και πιστεύω ότι το αξίζαμε και με το παραπάνω κιόλας. Και βέβαια, για να φτάσει μια αθλήτρια σε τόσο υψηλό επίπεδο, αποτελώντας βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας, η δουλειά που κρύβεται πίσω από την επιτυχία είναι ακατάπαυστη και ιδιαίτερα επίπονη. Και η Κρίστη Γιαλαμά, τα 3 τελευταία χρόνια που μετακόμισε στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό της, έχει δουλέψει πολύ, ενώ έχουν υπάρξει στιγμές που έχει λυγίσει. Σίγουρα αυτά τα 3 χρόνια που έλειπα από το σπίτι, μακριά από τους δικούς μου, μακριά από το σπίτι μου, είχα κάποιες φορές αμφιβολίες και κουραζόμουν υπερβολικά πολύ. Αλλά με το που πήραμε την πρόκριση τα ξέχασα όλα αυτά και την κούραση και τη σκληρή προπόνηση και όλα. Και πιστεύω δεν θα άλλαζα τίποτα. Αν μου το ξαναζητούσαν να επιλέξω τι θα έκανα, πάλι το ίδιο θα επέλεγα. Σίγουρα για να καταφέρει κάποιος σε ένα τέτοιο μεγάλο κατόρθωμα χρειάζεται πάρα πολλές ώρες προπόνηση, σκληρή προπόνηση. Πρέπει να έχει όμως πείσμα να προσπαθεί να προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του κάθε μέρα και εννοείται πως θέλει επιμονή και να κάνει κάποιες θυσίες. Μπορεί να ήμασταν και στην πισίνα 12 ώρες τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκινούσε, ας πούμε, η προπόνηση στις 9 το πρωί και τελείωνε 9 το βράδυ φεύγουμε από το κολυμπητήριο. Σίγουρα κάποια στιγμή λύγησα κι εγώ, δηλαδή σκεφτόμουν ότι γιατί είμαι εδώ ή τι θα κερδίσω από αυτό, αλλά συνέχιζα και σκεφτόμουν το στόχο μου και τι ήθελα να καταφέρω και πόσο μεγάλο είναι αυτό που ήθελα να καταφέρω. Οπότε έπαιρνα θάρρος. Τώρα η ταλαντούχα πρωταθλήτρια επικεντρώνεται στην προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας στην άκρη του μυαλού της και την επόμενη Ολυμπιάδα. Άλλωστε, βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνημα της αθλητικής της διαδρομής, παρά το γεγονός ότι έχει πετύχει σπουδαία πράγματα. Και βέβαια, το μέλλον της ανήκει. Τώρα προτεραιότητα έχει η Ολυμπιάδα, εννοείται, στο Τόκιο. Και μετά έχω σκοπό να φτάσω μέχρι και την επόμενη Ολυμπιάδα στο Παρίσι του 24, γιατί όχι, αν μπορώ. Αυτός είναι ο στόχος μου, να πάω και στην επόμενη Ολυμπιάδα. Η ΠΑΕΟΦΗ τίμησε την Κρίστη Γιαλαμά απονέμοντάς της μια φανέλα της ομάδας με το όνομά της και το σήμα της Ολυμπιάδας του Τόκιο, τονίζοντας ότι αυτό το καλοκαίρι η καρδιά του ΟΦΗ θα χτυπά στο Τόκιο. Η ίδια δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για το γεγονός, αφού υπάρχουν έντονοι δεσμοί με την ομάδα, μιας και ο μπαμπάς της, Νίκος Γιαλαμάς, υπήρξε παλέμαχος τερματοφύλακας του ΟΦΗ. Η οικογένεια του ΟΦΗ με υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά και με στηρίζει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτό είναι και λόγω του πατέρα μου που ήταν παλέμαχος του ΟΦΗ και ήταν πολύ αγαπητός σε όλο το σύλλογο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοηθάει πάρα πολύ να ξέρω ότι έχω κάποιον που με στηρίζει εδώ στην Κρήτη. ΟΦΗ και εσύ. Ναι, ΟΦΗ και εγώ εννοείται.